Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια χαρά. Ντυμένη, δεν είσαι ντυμένη. Δεν είμαι ντυμένη ακόμα, δυστυχώς. Τώρα τρέχω να πάω να βάλω το νηφικό μου. Έχω μια ερώτηση. Πόσες φορές έχετε ντυθεί νύφες? Είναι η δεύτερη, αλλά σε επίδειξη πάλι. Ναι, σε επίδειξη. Η πρώτη φορά. Πρώτη φορά έχεις την καβάλα. Ναι. Δεν έχεις ξανάρθει? Όχι, δεν έχω ξανάρθει. Εγώ έχω ξανάρθει αρκετές φορές. Επίδειξη μόνο πάλι. Όχι, στην πόλη της Καβάλας. Α, μάλιστα. Πείτε μου το λόγο και λίγο για το event που γίνεται εδώ πέρα σχετικά με το γάμο. Πώς το βλέπετε? Είναι μια ωραία εκδήλωση που αφορά το γάμο και τη βάφτιση και εμείς παρουσιάζουμε τα νηφικά σήμερα. Εσείς ως γυναίκες όμως κάποια στιγμή θα παντρευτείτε. Ναι. Θα δείτε φυσικά τι εκτός από το ωραίο νηφικό, τι άλλο θα δείτε? Τα μαλλιά φυσικά, το πώς θα κάνουμε το μαλλί, το μακιγιάζ, όλα έχουν σημασία. Για ποιο λόγο οι γυναίκες με το μαλλί έχετε τόσο μεγάλη πόρωση? Πιστεύω ότι με τα πάντα υπάρχει πόρωση. Η μέρα είναι πολύ ιδιαίτερη για τη γυναίκα. Δεν είναι όπως, πώς σας λέω, η προηγούμενη μέρα και η επόμενη δεν είναι οι ίδιες ημέρες από την ίδια που παντεύεστε. Αλλάζει μόνο το, ξέρεις, το ντύσιμο, η μέρα. Η μέρα του γάμου είναι πάντα ιδιαίτερη, όπως και να το κάνουμε. Μια ερώτηση, γενική ερώτηση. Ο κόσμος παντρεύεται, οικονομική κρίση. Πιο δύσκολα, αλλά άμα παντρευτεί θέλει να είναι πάλι ο γάμος, πιστεύω η γυναίκα ειδικά θέλει να τα έχει όλα. Και εγώ πιστεύω δύσκολα παίρνουν απόφαση να παντρευτούν, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Η χώρα μας περνάει πολύ δύσκολες στιγμές, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν το κάνουμε το καλό, βρεθείτε εσείς να παντρευτείτε κάποια στιγμή, πίσω στο μυαλό σας. Θέλω να μου πείτε πώς σκέφτεσαι το γάμο σας. Με έναν νηφικό σαν αυτό που φοράω τώρα, ας πούμε. Wow, πολύ πέτρα. Εντάξει, δεν το θέλω πολύ, πολύ τέλεια το γάμο, με πολύ, πολύ τέλεια το γάμο, αλλά το νηφικό δεν το βάλω πάντα. Παιδιά, το νηφικό το βάλω. Δίπλα στη θάλασσα, με άλογα. Ονοματάκια. Νόρα. Εύη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε, είμαστε πίσω στα backstage που λέμε, στα παρασκήνια κλπ. Κλπ. Βρίσκουμε νύφες. Πού άλλο έχει νύφες? Γεια σας! Αλλάς, παιδιά. Καλά είστε? Καλά, καλά είστε. Ετοιμαζόμαστε. Ετοιμαζόμαστε, γιατί... Θα γίνει νύφη. Βέβαια, βέβαια. Το όνομά σου? Ειρήνη. Από πού είσαι? Από Καλαμπάκα. Έχεις ξαναντηθεί νύφη? Όχι. Πρώτη φορά είναι? Ναι. Μάλιστα. Και θέλω να μου πεις κάτι άλλο τώρα. Δεν είσαι παντρεμένη? Δεν είμαι παντρεμένη. Αν παντρευτείς, πού θα παντρευτείς? Ναι, όχι. Λοιπόν, backstage, μ' αρέσει. Πολλές νύφες, πάρα πολλές νύφες. Εκεί πέρα έχουμε νύφες. Λοιπόν. Εντάξει, βρισκόμαστε παιδιά, λογικό είναι αυτό, εντάξει, οκ. Λοιπόν, διάλογο μαζί μου. Δεν ξέρω εδώ πέρα. Νύφες, βρήκαμε πολλές νύφες. Γεια σας. Γεια. Ονοματάκι. Πολίνα. Πολλές νύφες. Πολλές. Δυο λογάκια. Είμαστε πολύ χαρούμενες γιατί η Νία μας έκανε κούκλες. Όπως επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Ρία Μάλφη για τα υπέροχα νηφικά που μας έδωσε. Και τα παπούτσια φυσικά, τσακίρι μαλάς. Ερώτηση τώρα, πόσες φορές έχεις δει νύφη? Είναι η δεύτερη. Την τρίτη ελπίζω να με πάρουν. Να κάνω μια ερώτηση. Είμαστε έτοιμοι. Ορίστε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι για τη σκηνή. Ναι, εγώ δεν θα βγω τώρα. Όχι εσύ. Ναι, ακόμα. Εσένα πώς σε λένε? Ευγενία. Έχεις παρανυφάκι? Ναι. Έχεις ξέρει τι παρανυφάκι? Ναι. Πότε? Πέρσι. Πάλι σε επίδειξη μόδας? Όχι, σε ένα γάμο. Κανονικά. Ναι. Από πού είσαι? Από Καβάλα. Από Καβάλα είσαι. Ναι. Κοίταξε πηγαίνεις. Δευτέρα. Μπράβο. Λοιπόν, γεια σου. Γεια. Την ουρά μου! Μου έχουν πει ότι είμαι η Καριάτης που λείπει από το Μουσείο των Αθηνών. Ωραίο νηφικό! Ευχαριστώ! Βγήκες έξω? Ναι, τελευταία. Ο κόσμος τι έγινε, πώς το είδε? Νομίζω ότι το χαρήκανε πολύ. Η γυναίκα θέλει να φορέσει ένα καλό και ακριβό νηφικό στο γάμο της, γιατί δεν νοιάζει αυτό? Νομίζω πως ναι. Είναι σημαντικότερη μέρα, οπότε... Είναι σημαντικότερη μέρα και για τον άντρα. Τι πιστεύεις ως γυναίκα? Κοιτάξτε να δείτε πως έχει κατάσταση. Εγώ κοιτάω. Μπορεί και να μην
δεν είναι για τον άντρα, γιατί αρχίζουν τα δύσκολα μετά. Γιατί άμα σε αγαπάει, σε λατρεύει κλπ. Υπάρχει μια μηδαμινή περίπτωση. Γεια σας. Είμαστε έτοιμοι για έξω. Ναι, μετά από εδώ. Εσείς τι έχετε επιμεληθεί? Εγώ. Παριστάνω το μοντέλο. Παριστάνω το μοντέλο. Ναι, όμως δεν στημένη. Ένα ωραίο βραδινό συνολάκι, ωραίοτατο. Το τραγούδι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ο φίλος μου Κώστας, καλά είσαι? Καλά είμαι, προσπαθώ. Γιατί είναι φίλος? Τι. Γιατί, πλάτη, ποια χαρά είμαστε. Καλά είμαστε, μωρέ, ναι, γιατί τι πρόβλημα έχουμε, πολλές όλα καλά. Πολλές διεθέσεις. Πολλές, πάρε μία και φύγε, τι περιμένεις. Έτοιμος είσαι εσύ. Όπως είσαι, τσίμπα μία, φύγανε τώρα, μας φύγανε. Έχουμε ήδη μία επίδειξη, μόνο θα ξεκινούν και άλλη επίδειξη. Ναι, αμέσως μετά έχουμε την επίδειξη της έκθεσης. Είναι το Ultimate Wedding Fashion, το οποίο θα είναι επίδειξη όλων των Nikon που υπάρχουν μέσα στην έκθεση. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο show. Πραγματικά δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Πάνος Μεταξόπουλος, παρουσίαση, Σοφία Ιωαννίδου, και πραγματικά πάμε για κάτι πολύ δυνατό. Κάτι πολύ ωραίο. Είμαστε εδώ, ξέρεις. Καλή συνέχεια. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι εγώ το ξαναπώ αυτό. Σε κάθε επίδειξη γάμου είναι 4 ημέρες και πάντα υπάρχουν και πάρα πολύ καλές τιμές. Ελάτε όποτε να έρθετε. Αύριο, μεθαύριο κλπ. Μην χάσετε την ευκαιρία όσο παντρεύεστε. Για ποιο λόγο? Θα τα πάτε πάρα πολύ φθηνά. Πολύ φθηνά, παιδιά. Πολύ καλές προσφορές. Τα νηφικά απίστευτα. Δηλαδή, όλοι οι νηφικών κάνουν απίστευτες τιμές, απίστευτες ευκολίες. Είναι ευκαιρία για όλους να δουν εδώ να κάνουν το επόμενο βήμα. Το σκαλοπατάκι που λένε. Έγινε, να είστε καλά, παιδιά. Βασίλη μου, έλα εδώ μαζί με τώρα. Πάμε προς τα έξω. Πολλές, παιδιά. Για τη ζω λίγο, θα τη ζω λίγο. Wow. Είναι, παιδιά, είναι πολλές νύφες, ε. Μ' αρέσει. Πολύ ωραίο.